να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, της ημέρας και να πάμε στο Λάζαρο Μισελίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε και το θέμα των εμβολιασμών και το θέμα πώς πηγαίνει η αγορά και η οικονομία. Λάζαρο Μισελίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Δυστυχώς τα θέματα είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο, αλλά άμα ήταν να λέγαμε για όλα τα θέματα που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, δεν θα μας έφταναν 2-24 ώρα για να τα αναλύσουμε. Να πω λίγο για όσον αφορά για το κλείσιμο ουσιαστικά της Κοζάνης, για τέταρτη φορά αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον τελευταίο χρόνο, ο οποίος έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την αγορά. Οι καταστηματάρχες έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Υπάρχουν πολλά καταστήματα που ήδη έχουν κλείσει. Δεν θα έχουμε την ίδια αγορά όταν θα ξανανοίξουν τα καταστήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους, περιμένοντας να τελειώσει όλο αυτό. Θα προσπαθήσουν βέβαια να ανοίξουν, αλλά δεν λειτουργούν τώρα καθόλου και κυρίως αυτά τα καταστήματα είναι στην εστίαση, τα οποία επειδή δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακόμα και το πώς θα κάνουν τις προμήθειές τους, έχει αλλάξει δηλαδή η δυναμική στην αγορά, και υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια και πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει λόγω των εορτών κάποιες αυξημένες αγορές και φυσικά δεν μπορούν να πάρουν ούτε το 2-3% από αυτά που έχουν προμηθευτεί. Στον αντίποδα η κυβέρνηση δεν παίρνει, ναι μεν έχει πάρει το μέτρο του αυστηρού lockdown στην περιοχή μας, αλλά δεν έχει πει, μπορεί να το πει στο μέλλον, μακάρι να το πει στο μέλλον, δεν έχει πει τι θα κάνει για όλον αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή πώς θα μπορέσει αυτός ο κόσμος να πληρώσει τα νίκια του, να πληρώσει τα τηλέφωνά του, να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες φυσικά δεν έχουν ανασταλεί. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά αυτή τη στιγμή της Κοζάνης, και εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε περιοχές κυρίως που έχουν υψηλό εργατικό δυναμικό σε εργοστάσια κυρίως. Γιατί γίνεται αυτό, να το εξηγήσουμε. Ναι μεν ο συγκροτισμός έχει σταματήσει, ας πούμε παράδειγμα, στα σχολεία, κάπως στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά δεν έχει σταματήσει καθόλου μα καθόλου, ίσα-ίσα πολλές φορές έχει αυξηθεί κιόλας σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ για την Αμερική, όπου οι βιομηχανίες κρέατος που είναι πάρα πολλές εκεί πέρα, είναι υπεύθυνες για το πώς πάει τόσο άσχημα η πανδημία στην Αμερική. Μιλάμε για βιομηχανίες όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν ώμο με ώμο, και όσο και να χρησιμοποιείς μέτρα προστασίας, όταν είσαι κυριολεκτικά, δηλαδή ακουμπάνει ώμη τους εκεί σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί δεν μιλάμε για βιοτεχνίες. Και όταν για να πάνε μέχρι εκεί χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και εδώ σε εμάς. Ευτυχώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς εμείς εδώ δεν έχουμε πολύ μεγάλο συγκροτισμό εκεί, αλλά αυτό έγινε στον πύργο, και εκεί είναι που δημιουργείται στον Ασπρόπυργο, στη Δυτική Αττική, και εκεί είναι που δημιουργήθηκε όλο το πρόβλημα. Όπως έδειξαν τα τεστ όμως που έγιναν μετά, τα τεστ που γίνανε δείξανε αρκετά κάτω από το 1% κρούσματα. Άρα δεν ήταν επιβαρημένη η περιοχή. Η περιοχή είναι επιβαρημένη γιατί πηγαίνει πολλής κόσμος. Όλη η Αθήνα πηγαίνει εκεί για να δουλέψει. Αυτό δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πουλάει μόνο το ότι θα έρθει το εμβόλιο. Αυτό θα γυρίσει δυστυχώς πάλι μπούμεραγκ. Ήδη έχει αρχίσει να γυρίζει την μπούμεραγκ. Μιλούσαν για 2 εκατομμύρια εμβόλια τον Ιανουάριο. Μάλιστα υπήρχε και ακριβές νούμερο από τον κύριο Κικίλια. Είπε 2 εκατομμύρια 110.000 και κάτι. Μου θυμίζει μια παλιά ταινία αυτό. Και τελικά μέχρι τον Μάρτιο θα έρθουν δόσεις για εμβόλια, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση να
μπορέσουν να εμβολιάσουν λίγο πάνω από 500,000 Έλληνες πολίτες. Και ο εφησυχασμός που πουλάει και η ελπίδα που πουλάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στον κόσμο, με την τέτοια ότι θα ξαφνικά τον Ιανουάριο, μετά τις 7 Ιανουαρίου θα αρχίσουμε να βγούμε όλοι, θα ξεχυθούμε στους δρόμους και θα είμαστε ξανά ελεύθεροι, αυτό θα το πληρώσει, γιατί όταν πουλάς μια τέτοια ελπίδα πρέπει να είσαι σε θέση και να ανταπεξέλθεις αυτό. Μετά θα προσπαθεί ξανά να τους μαζέψει όλους μέσα, γιατί ήδη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο περιμένουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, το οποίο θα είναι περίπου όπως το δεύτερο, αν όχι και χειρότερο. Και όταν εσύ τον έχεις πει τον άλλον, κοίταξε, περίμενε μέχρι τον Ιανουάριο, και ξαφνικά τον Ιανουάριο θα του πεις περίμενε μέχρι το καλοκαίρι, γιατί κάπου εκεί θα πάει η δουλειά δυστυχώς. Όπως έχουν πει οι άνθρωποι που γνωρίζουν επιδημιολόγοι, για να μπορέσει να υπάρξει μια ανοσία στον ελληνικό πληθυσμό θα πρέπει να εμβολιαστεί περίπου το 70-75% του πληθυσμού, δηλαδή κοντά 7 εκατομμύρια. Εγώ δεν θα πάρω αυτό το νούμερο, και εγώ θα πάρω ένα πιο μικρό νούμερο που νομίζω ότι στατιστικά θα βοηθήσει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα βοηθήσει. Αν καταφέρει αυτή η κυβέρνηση μέχρι το καλοκαίρι να μπορέσει να προσεγγίσει, όχι να φτάσει, να προσεγγίσει το 50% του ελληνικού πληθυσμού στους εμβολιασμούς, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα. Οι εμβολιασμοί που θα γίνουν όμως μέχρι το Μάρτιο θα είναι κάτω από 6% του ελληνικού πληθυσμού. Και να πούμε και στον κόσμο να γνωρίζει ότι όταν κάνεις το εμβόλιο δεν μπορείς να βγαίνεις έξω και να σου λατσάρεις βόλτες ξανά. Θα πρέπει να περάσουν κοντά 9 μήνες για να μπορέσεις να αποκτήσεις την 9 μήνες, συγγνώμη, 3 μήνες, 90 μέρες θέλω να πω, 3 μήνες περίπου για να μπορέσεις να φτάσεις στην ανοσία. Και αυτά τα αποτελέσματα ακόμα δεν είναι. Η Pfizer ίδια έχει κάνει κάποιες δημοσιεύσεις που ελέγχονται ακόμα και αυτά. Δηλαδή, αν εμείς τέλη Μαρτίου καταφέρουμε να έχουμε το 6% του πληθυσμού, που θα πρέπει να φτάσουμε το 75%, και αν προσθέσεις το Μάρτιο άλλους 3 μήνες, θα καταλάβει ο καθένας το πότε θα φύγουμε από αυτά τα μέτρα. Θα μας προλάβει περισσότερο το καλοκαίρι παρά θα εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Και φυσικά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για αυτή την πρεμούρα και αυτή τη διαφήμιση ότι ξέρετε, θα γίνει το εμβόλιο, θα γίνει, μη στεναχωριέστε, θα γίνει. Θα το κάνει και ο Πρωθυπουργός μας μαζί με την γυναίκα του πρώτος το εμβόλιο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτοί θέλουν να προλάβουν να κάνουν πρώτο το εμβόλιο για να ξαναξεκιθούν στις πάρνηθες, στα βουνά, να πάνε για σκι, να πάνε για μπάνιο. Δεν το βλέπω με καλό μάτι εγώ. Κανονικά ο Πρωθυπουργός έπρεπε να το κάνει από τους τελευταίους το εμβόλιο, και όχι για να δείξει το καλό παράδειγμα, γιατί έτσι και το κάνει θα τον ξαναχάσουμε. Θα φύγει από προσώπου γης, δεν θα τον ψάχνουμε πάλι στις παραλίες και στα βουνά. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι είναι ανέμελος, έτσι τουλάχιστον δήλωσε. Γι' αυτό θέλει να το κάνει πρώτος το εμβόλιο, Μιχάλη μου, για να συνεχίσει την ανέμελη ζωή του. Δεν ζει σε αυτή τη χώρα, δεν ζει σε αυτή την πανδημία ο άνθρωπος. Νομίζει ότι ζει το παραμύθι του, και νομίζω ότι και στο παραμύθι του δεν υπάρχει δράκος. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και λέγεται COVID-19 ο δράκος του. Δυστυχώς. Ελπίζουμε να απαλλαγούμε από αυτό το δράκο σύντομα, με Λάζαρε Μισαηλίδη. Όλοι το ελπίζουμε και πραγματικά εύχομαι σε αυτή την κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο για να γλιτώσουμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να το δω. Μακάρι να μπορούσα να το δω και να το δει και όλος ο ελληνικός λαός. Να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, Μιχάλη μου. Καλά Χριστούγεννα στους τηλεθεατές και να φύγει το χτυκιό. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.